Τι ωραίο, τι γλυκό φινάλε. Νίκο, τώρα έτσι που έχουν περάσει κάποιες ώρες, βάλε μας τα συναισθήματά σου. Απίστευτα συναισθήματα, πρωτόγνωρα. Πραγματικά ζω ένα όνειρο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ότι φτάσαμε στο τέλος, τελείωσε όλο αυτό, ότι ήμασταν μαζί εκεί. Κρατάγαμε ο ένας στο χέρι του άλλου και πραγματικά έτσι, αυτές ήταν συγκλονιστικές στιγμές, μπορώ να πω. Ήταν χαρά, ήταν ευτυχία που κλείσαμε κάπως έτσι το τέλος αυτού του ταξιδιού. Και ξαναλέω ότι για μένα όλο αυτό, όλη αυτή η στήριξη, όλη αυτή η αγάπη που με έχω εκλάβει από τις παραμονές μου και στο τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι ονειρικό και πιστεύω ότι θα με συντροφεύει και θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Αυτά έχουν αξία στη ζωή για εμένα. Είναι κάτι που περίμενες ότι θα σου συμβεί, περίμενες ότι θα είσαι εσύ τελικά ο εκλεκτός του κόσμου, ο πρώτος νικητής, γιατί κακά τα ψέματα, Νίκο, είσαι ο πρώτος νικητής. Που σημαίνει ότι από όλα τα παιδιά, εσύ είσαι αυτός που ξεχώρισες και για σένα επέλεξαν οι τηλεθεατές που σας έβλεπαν όλους αυτούς τους μήνες να σου δώσουν το μεγάλο έπαθρο. Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά είμαι και ρεαλιστής. Εγώ πάντα πήγαινα εβδομάδα με τη βδομάδα, ζούσα την εμπειρία και όσο φτάναμε στο τέλος, άρχιζα και έκανα όνειρα ότι μπορεί να βρεθώ στο τέλος, ας πούμε, και ότι σιγά σιγά χτιζόντουσαν τα όνειρα. Αλλά πάντα σε κάθε υποψηφιότητα, και ήταν αυτό που έλεγα πάντα σε όλα τα παιδιά, ότι οι πιθανότητες είναι πάντα ίδιες για όλους μας. Πάντα είμαι αισιόδοξος, ξαναλέω, αλλά είμαι και άνθρωπος που θέλω να προστατεύω τον εαυτό μου και να είμαι ρεαλιστής και να κοιτάζω τις καταστάσεις ως έχουν, ότι είμαστε κάθε φορά κάποιοι άνθρωποι που ψήφιοι εκείνη τη στιγμή και έχουμε όλες τις πιθανότητες. Εμείς δεν γνωρίζουμε έξω τι μπορεί να συμβαίνει και όπως ότι κάθε εβδομάδα μπορεί να αλλάζουν οι κριτήρια ή μπορεί να αλλάζει το οτιδήποτε. Ευδοκία, yeah. Τον περιμένεις νικητή? Μα για μένα πάντα ήταν. Ναι, εννοείται. Είναι ο νικητής καρδιάς σου, αυτό το έχεις πει ξεκάθαρα με χίλιους τόνους. Και είμαι και λίγο συναισθηματική, οπότε πάντα έλεγα ποιος είναι ο καλύτερος στην αρένα, ο Νίκος. Ποιος είναι ο καλύτερος στον καναπέ, ο Νίκος. Για μένα ο Νίκος πάντα ήταν ο καλύτερος. Ήσασταν πολύ τυχεροί, γιατί αυτό που συνέβη μέσα στους δύο ήταν μοιραίο και καρμικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι. Δική μου υποκειμενική άποψη. Κοίτα, μέχρι ότι να τελειώσει η εκπομπή, πάνε να σε παντρέψει τώρα αυτή. Πρόσεχε. Καλά. Αυτό αν είναι, θα το κάνει μόνο. Ακούστε με λίγο δημόσια. Αν γίνει, εμείς κουμπάρι. Έτσι. Το λέω, το παίρνω πρωτοβουλία. Δεν σε ρώτησα, αγάπη μου, δεν ξέρω. Έλα, δεν το βολεύει. Δεν ρωτά και ποτέ, Ναταλή. Ναταλή, ρώτα με και καμιά φορά. Αν δεν θέλει, λοιπόν, εμείς με πολύ μεγάλη χαρά. Αν και εφόσον εννοείται, θα μας κάνετε πολύ χαρούμενος. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν τόσο καρμικό όλο αυτό που σας συνέβη. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η ένωση, δεν ξέρω ποια θα ήταν η εξέλιξή σας. Και αν θα προχωρούσατε εκεί. Ειλικρινά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα Big Brother που θα έπρεπε να έχει δύο έπαθλα για μένα. Δηλαδή, Ευδοκία και εσύ άξιζες πάρα πολύ στο να είσαι στην τελική διάδα. Και για μένα είσαι πολύ μεγάλη νικήτρια εξίσου. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το καταφέρατε μαζί. Να σε διακόψω εδώ, γιατί έγινε και αυτή η κουβέντα πριν περί επάθλου, ότι εγώ ήμουν στο παιχνίδι σε περίπτωση που κέρδιζα το έπαθλο, δεν ήμουν μόνο για τον Νίκο, ήμουν για την οικογένειά μου και για άλλους ανθρώπους που κατά τη δική μου κρίση θα μπορέσω να βοηθήσω. Και εννοείται ότι, μιας και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ότι μερίδιο από αυτό το παθλό έχει και αλήθεια το τώρα, γιατί είναι μια πολύ τιμή εξομολόγηση αυτή. Ναι. Ποτέ δεν την έκανες μέσα στο σπίτι, γιατί δεν θα πάω και στο κομμάτι της Ευδοκίας, θα μείνω στο πρώτο κομμάτι, ότι έχεις την ανάγκη να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους. Σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, αλλά δεν το επικαλέσεις ποτέ μέσα και μπράβο σου. Όχι, δεν ήθελα να το επικαλεστώ, γιατί δεν ήθελα ποτέ να συζητάω για το έπαθλο.
ήταν κάτι το οποίο, εφόσον φτάναμε στην τελευταία εβδομάδα, okay, αν ερχόταν το έπαθλο, τότε θα έμπαινα σε κάποια συζήτηση και σκέψη. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ο κάθε ένας μας, είναι σημαντικό το έπαθλο για τον καθένα μας, πιστεύω. Εγώ με τη δική μου λογική κρίση θα αξιοποιήσω αυτό το ποσό σε διάφορα πράγματα που έχω στο μυαλό μου, που αφορούν πολλά, πολλά πράγματα και... Νίκο, κοίτα με. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους... Να είσαι περήφανος για αυτά που λες και να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου. Μην κοιτάζεις κάτω. Θέλω να μας κοιτάζεις στα μάτια, γιατί είναι πολύ αξιόλογο και πολύ... Μερίδιο θα έχει και ο άνθρωπος, αυτό λέω, ότι μερίδιο από αυτό το έπαθλο θα έχει και ο άνθρωπος που φτάσα μαζί στο τέλος και θεωρώ ότι αν δεν ήταν η Ευδοκία... δεν ξέρω και δεν νομίζω πώς έχω ξαναπεί ότι εγώ θα είχα φτάσει στο τέλος. Νίκο, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή τώρα επικαλέστηκες κάτι το οποίο είναι πολύ έντιμο και συνάδει με όλους την εικόνα και το προφίλ που έδειξες στη διάρκεια του Big Brother, δεν κοινοποίησες κάποιες σκέψεις σου που ενδεχομένως να ήταν δελεαστικές για τον κόσμο, να σε αγαπήσει και να σε στηρίξει περισσότερο, αν έλεγες ότι εγώ έχω ανάγκη, η ανάγκη πάντα ευαισθητοποιεί τον κόσμο, ή ότι είχες την καλή πρόθεση να μοιραστείς με τον τρόπο που εσύ θες το έπαθλο. Από την πρώτη μέρα που μπήκες ως την τελευταία, είδαμε τον Νίκο ως χαρακτήρα ή τον είδαμε και ως παίκτη, δηλαδή κάποια πράγματα τα σκεφτόσουν να μην τα κάνεις, γιατί πίστευες ότι μπορεί να βλάψουν την πορεία σου προς το στόχο, ή ποτέ δεν σε απασχόλησε αυτό και ήθελες να είσαι ο Νίκος 100%. Κάποια πράγματα δεν τα έκανα, όχι για να μην βλάψουν την εικόνα μου, για να μην βλάψουν την ψυχή μου. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω με αυτό ότι μπορεί να έχω χαρακτηριστεί κάποιες φορές ως αμέτωχος σε πάρα πολλά πράγματα ή ως το ότι κοιμάμαι λίγο πιο πολύ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν, όλα αυτά έχουν να κάνουν, πιστεύω ότι έχουν να κάνουν με μία άμυνά μου. Θεωρώ προς αποφυγή κάποιων καταστάσεων που εμένα μπορεί να μην με έκαναν να νιώθω τόσο καλά. Και νομίζω ότι για μένα αυτό έχει σημασία. Θεωρώ ότι αν νοιαζόμουν τόσο πολύ για την εικόνα μου, θα προσπαθήσω να μπαίνω και σε καταστάσεις και να κάνω και πράγματα τα οποία εγώ δεν... Ευδοκία. Η αλήθεια είναι, έτσι, να σας πω... Κάποια πράγματα όμως, συγγνώμη στο δικό του, μπορεί να τα κρατήσει, μωρέ, γιατί νιώθεις περίεργα. Νιώθεις ότι... Ναι, ότι... σίγουρα. Να το σκοπίσεις. Βέβαια, είναι η έκθεση. Αλλά όχι να αλλάξει το χαρακτήρα του. Όχι, έχω πει ότι. Και είναι ωραία αυτά που λες, σε τιμά, αυτό που λες ειδικά, να δώσεις και αυτό, γιατί και αυτό θα τα αλλάξουμε. Πρέπει να είναι 170-30, ρε παιδί. Η Ευδοκία σου το είχε πει. Αυτή την κίνηση την είχε πει ή την έμαθες τώρα. Τώρα. Ναι, εντάξει, όταν παίρναμε το. Όταν ήταν τα τελευταία λεπτά που λέγαμε το μαζί, αλλά έτσι πιο. Μοίρασε τα. Όχι, τώρα το είπε δημόσια. Κοίτα, βρήκα σχέδιο. Εντάξει, είναι. Είπα ότι. Ένα μερίδιο από το έπαθλο είναι στην Ευδοκία, ξεκάθαρα και... Εδώ και δημόσια και τίμια. Εδώ θα έλεγα να το δεκαπλασιάσουμε. Ένα λεπτό για να πέσω. Λοιπόν, τι θα κάνεις. Θα κρατήσεις ένα... Ότι εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις, δικαίωμά σου. Ξαναλέω ότι σε τιμά αυτό που λες, αλλά δεν έχεις κανένα φόβο. Κοίτα έτσι πως είναι, δείτε στο monitor. Και πείτε μου, αν βάλει 15 κιλά δεν μπορεί να παίρνει τη θέση του βασάλου. Περίπατος. Ίδιος δεν είναι. Μπορώ να πω κάτι. Πολύ πιο όμορφος από τον Βασάλο. Είσαι προκλητικός τώρα είμαι, για τον Κωνσταντίνο, είμαι, το φίλο μας. Μπορώ να γραφτεί αυτό, είπε ο Γουντάρας, πολύ πιο όμορφος. Μπορώ να πω κάτι για αυτά τα δύο παιδιά, γιατί... Είπαμε, θα τους παντρεύσουμε, αν παντρευτούν κάτι άλλο. Κλάψει κάκα. Είναι και σε συνάρτηση, ναι, είμαι έντονα φορτισμένη, γιατί εγώ έχω πει ότι το Big Brother είναι ένα reality το οποίο το αγαπώ και το αγαπώ βαθιά. Εγώ στη θέση 10 το μυαλό μου στην τούρτα όλη αυτή την ώρα, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι επειδή αυτό το reality έτυχε να το παρουσιάζουμε ο Γρηγόρης και εγώ, είμαι πολύ περήφανη που στο reality που παρουσιάσαμε ο Γρηγόρης και εγώ είστε εσείς οι δύο νικητές. Ήταν μοιραίο. Δύο παιδιά. Ήταν μοιραίο. Με αξίες, με ηθική, με ειλικρίνεια, με φωτεινά πρόσωπα, με φωτεινές ψυχές. Και για μένα το γεγονός ότι βγήκατε εσείς νικητές, συγχωρέστε με, εγώ θέλω να σας βλέπω ζευγάρι νικητών. Στα έτσι, επόμενα όπως, reality, οι άνθρωποι που θα θελήσουν να μπουν θα έχουν και τα δικά σας χαρακτηριστικά. Όπως και ζευγάρι ήταν και τα δύο άλλα παιδιά, η Αγγελίτα με τον Παναγιώτη, που κι αυτοί παιδιά, θα μπορούσαν να είναι νικητές. Εμένα πάντως μου άρεσε η δομή των παιχτών που μπήκαν μέσα, των παιδιών που μπήκαν μέσα, γιατί είχαμε τα πάντα.
Ναι. Ο τηλεθεατής ξεχώρισε εσάς, θα μπορούσε να ξεχωρίσει το άλλο ζευγάρι που θα είναι αύριο εδώ μαζί μας και θα τα πούμε μαζί τους. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Βλέπεις, παρουσιάζει, ψηφίζει ο κόσμος, βγαίνει ο νικητής και πες μου Ευδοκία, γιατί δεν έχεις μιλήσει, παρά μόνο θαυμάζεις τον Νίκο. Εσύ είχες μια μοναχική πορεία μέχρι ενός σημείου μέσα στο παιχνίδι. Ήσουν λίγο απομονωμένη. Είναι σωστό αυτό? Μπήκα έτσι πολύ πεταλουδίτσα, τριγύρισα, πολύ φουριόζα, έκανα παρέα με όλα τα παιδιά σχεδόν. Και κάπου λίγο με... Αποτραβήχθηκα. Αποτραβήχθηκα, με κάνανε λίγο στην μπάντα. Ναι, ένιωθα ρε παιδί μου ότι είσαι λίγο συναπέξω. Και όταν αποχωρούσαν τα παιδιά και έρχονταν εδώ, τους ρωτούσαμε με την Αταλή και την Αφροδίτη. Γιατί η Ευδοκία είναι συναπέξω και κανείς ξεκάθαρα δεν μας είχε πει. Μα αυτό τους έλεγα. Ούτε εγώ καταλάβαινα. Κάτι για... Τα επιχειρήματα για γιαούρτια, είναι ότι είναι λίγο ηρωνική, είναι για κάτι γιαούρτια που έτρωγες, ναι. Τάιζες τα δέσποτα, δεν καταλάβαμε. Κάτι περίεργα, ναι. Εσύ κατάλαβες. Εκ των υστέρων, όταν άρχισαν να χτίζονται τα μοτίβα στο κεφάλι μου και έβλεπα λίγο τις συμπεριφορές πώς εδηλώνονται, ως γνωστή ρανταπλάν βέβαια, γιατί πολλά δεν τα οσμίστηκα ποτέ. Είναι και η φύση του παιχνιδιού τέτοια, θα πω εγώ στο τέλος. Ότι εκεί που. Εντάξει, πολλές φορές ο άνθρωπος εστιάζει στο αρνητικό. Μπορεί να ακούσει 9 καλά, θα κεντράρει στο ένα. Είναι και η φύση του παιχνιδιού τέτοια. Ότι, α, ωραία, θα δω 9 καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όχι, τρως πολλούς κουραμπιέδες. Δηλαδή στην αρχή υπήρχαν τέτοια ατάξει. Ναι. Που θεωρώ ότι τελικά ίσως ήταν και φυσιολογικό εκ μέρους τους. Δηλαδή ήταν μια τακτική που μπορεί να είχε κάποιος. Και ήσουν και μονίμως προτινόμενοι. Ναι, έλα να τονίσουμε αυτό. Ήταν και μια παρέα που ήταν μαζί, οπότε ξέρεις, λέμε τα καλά μας και τι κακό έχουν οι άλλοι. Κάπως έτσι κατάλαβα ότι έγινε τελικά. Και βγήκε δηλαδή, συναπέξω. Εσύ στο δικό σου κεφαλάκι, ναι, δεν θα έλεγες ότι κάπου είμαι λάθος, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη. Ναι. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, όταν πολλά άτομα, δεν ήταν ένα, ήταν δύο, ήταν πολλά άτομα, ρε παιδί μου λέγανε ότι η Ευδοκία με ενοχλεί. Εγώ δεν έχω δει κάτι. Εσύ που τόσες από μέσα. Ή να ρωτήσω και τον Νίκο μετά. Θεωρείς ότι κάπου έκανες λάθος για να δημιουργήσεις αυτή την αντίδραση στους συγκατοίκους? Σίγουρα δεν τα κάνω όλα σωστά. Όλα σωστά, μάλλον δεν κάνει λάθη αυτός που δεν κάνει τίποτα. Σωστά. Και εγώ έκανα πολλά πράγματα μέσα. Και μαγείρευα και γυμναστική, κάναμε και μιλούσα πολύ και ήμουν διαδραστική. Αλλά ίσως κάπου ήταν και ο τρόπος μου, δηλαδή έχω κάποιες απόψεις και τις απόψεις μου θα κάτσω να τις στηρίξω, θα επιχειρηματολογήσω. Οπό, ένα, δύο, τρία. Όχι ότι θα αρέσουν και όλες οι απόψεις μου. Σε κάποιες μπορεί να είμαι λάθος, αλλά είναι η απόψη μου. Ναι, ναι, ναι. Εκεί νομίζω ήρθε σε κόντρα με κάποιους παίκτες. Όχι, εσύ λες αυτό, εγώ λέω αυτό. Απλά είναι μετά ο τρόπος που θα το διαχειριστείς. Δηλαδή, αν εσύ Γρηγόρη μου πεις μια άποψη και εγώ δεν συμφωνώ, θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Δεν είναι για μένα τόσο μεγάλο θέμα. Οκ. Okay. Ναι. Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Μέσα στο σπίτι ήταν λίγο άλλη στάση. Α, έχεις άλλη άποψη, είσαι τέτοιος. Το είδα πολύ. Το ενδεχόμενο να έμοιαζες από πολύ νωρίς για φαβορί και να ενεργοποιήσει κάποιες συμπεριφορές, το αποκλείς? Στο τέλος το σκέφτηκα και αυτό, γιατί με ρωτήσατε και πάντα οι ερωτήσεις με έβαζαν σε σκέψεις και οι απόψεις. Δεν νομίζω στα να ίσχυε αρχικά αυτό. Ξεχώρισε. Εγώ πιο πολύ ξέρω ότι πιστεύω. Από ένα σημείο... Ήταν ισχυρή, τώρα που το παρακολουθούσαμε. Προς το τέλος, ναι, αλλά έτσι που τη γνωρίζω τώρα την Ευδοκία... Καταρχάς είναι εξωπραγματικά όμορφη, είναι ιδιαίτερο, ναι, πέρα από αυτό. Αλλά αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, δεν τα λέμε τώρα. Όχι, γιατί να μην πω ότι είναι όμορφη κοπέλα. Τα λέει η Αφροδίτη, τα λέει η Αφροδίτη. Είναι χειρότερα, Παναγία, να μην πω ότι είναι κούκλα η κοπέλα. Είναι ιδιαίτερο κορίτσι. Ξεχωριστή. Εύκολα παρεξηγήσιμο σε εισαγωγικά. Με τρομερά ελληνικά. Εκεί οφείλεται, νομίζω. Αλλά εσύ δεν θα κάτσεις να απολογήσεις, το λέω σαν συμβουλή μεγαλύτερο και έμπειρο. Δεν θα κάθεσαι να απολογήσεις γιατί οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν την ιδιαιτερότητά σου. Μα δεν το είπα απολογητικά. Και κάπου, όχι, εκεί, όχι, και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Νίκος και ανεβαίνετε μαζί στο όχημα και το πάτε μέχρι το τέρμα. Πώς έγινε αυτό το γκέλ? Το κλικ, παιδιά, ποιος ήταν το... Ήτανε δικό σου το... Ήταν αμοιβαίο. Όχι, όχι. Κάποιος σίγουρα το δούλεψε πιο πολύ. Ταυτόχρονα, έγινε. Κάποια είστε σίγουροι που... Γρηγόρη, δεν θεωρείς γκουρού του έρωτα. Ας τα παιδιά να μας πούνε. Όχι, θεωρούμε γκουρού του έρωτα. Μήπως είστε από Θεσσαλονίκη και οι δυο? Γρηγόρη, είστε από Θεσσαλονίκη, καμιά καταγωγή? Λάρισα. Πατρίδα. Εγώ είμαι Κορώνη και Παρισία. Πότε έγινε? Περίεργο. Νομίζω ότι έχουμε και μία έτσι βαθύτερη επικοινωνία με τον Νίκο. Πολλές φορές μπορεί να σκεφτούμε πράγματα ταυτόχρονα. Είναι αρκετά εγκεφαλική η σχέση μας. Και πιστεύω ότι εξελίχθηκε ταυτόχρονα. Καλά, είχαμε και πάρα πολύ χρόνο. Πώς έγινε τα συνολικά, παιδιά?
112 μέρες. Και είσαι και εσύ από την αρχή, ε. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Και οι τέσσερις πάντως, παιδιά. Μάλλον και οι τέσσερις από την πρώτη μέρα. Η τελική πεντάδα είναι από την πρώτη μέρα στο Big Brother και έχει. Έχει μια σημασία και αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι το να έρθετε κοντά μέσα και θέλω να σας πω ότι το έξω είναι πιο δύσκολο. Δεν ξέρω πώς το έχετε δουλέψει. Εννοώ για τις σχέσεις σας. Πώς το έχετε δουλέψει στο μυαλό σας. Νομίζω έχει να κάνει με τη βάση. Αν ναι, ξεκινάνε... και επειδή η βάση του ενός είναι στα Βέρβαινα και του άλλου είναι στη Θεσσαλονίκη. Όχι με τον τόπο, με τη βάση της εσωτερικής. Όχι, εγώ θα μείνω στο πολύ απλό στον τόπο, γιατί δεν είναι εύκολο όλο αυτό να λειτουργήσει. Τόσο απλά όσο ήταν μέσα σε ένα σπίτι. Εσύ, είμαστε δέντρα, εκεί που είμαστε μόνο εκεί. Όχι, όχι, καθόλου. Αν το έχετε δουλέψει στο μυαλό σας και αν μπορεί να βρεθεί κοινή συναισθαμένη. Αυτό ρωτάω. Εννοείται, γιατί όχι. Βρεθεί, Νίκο μου, γιατί σε αυτό είναι πιο... Και πριν καμπρός τώρα. Και πριν καμπρός, σκέψη του. Ρε παιδιά, πώς το βλέπετε το έξω. Κάτσε, ναι. Ρε παιδιά, μου βγάζετε έτσι, αχ να σας δώνει. Η φούλα, βρε Ευδοκία μου, να σε δω. Μου βγάζετε ένα μέλι. Ένα μέλι. Ότι μου θυμίζετε, παιδιά, στο σχολείο. Σταμάτα. Που όλο αυτό καλλιεργήθηκε εφηβικό. Όμορφα, αγνά, υπέροχα. Εσύ είσαι από Θεσσαλονίκη, φίλε, δεν το ξέρεις. Γιατί δεν πήραμε απάντηση. Το έχετε κουβεντιάσει πώς θα πορευτείτε μαζί μετά το παιχνίδι. Πού ήρθαμε. Όχι. Χθες χωρίσατε, κοιμηθήκατε στον ίδιο χώρο. Πήγε ο καθένας αλλού. Πήγατε μπουζούκια, τι κάνατε. Πότε, το βράδυ. Χθες το βράδυ. Ο πολύ καλός μου φίλος ο Ηλίας. Ο Ηλίας απέναντι. Α, ο Ηλίας, ναι, που τον έβαλες μέσα και με ρωτούσανε ποιος είναι αυτός, είναι παίχτης, δεν τον ξέραμε. Ναι. Λοιπόν, είχε... πήγαμε στο σπίτι και εδώ στην Αθήνα, παρέα με τους γονείς μου, την Ευδοκία, και εκεί μας περιμένανε και άλλοι αδερφικοί μου φίλοι. Και... Α, ωραία, μείνατε μόνοι δηλαδή. Και κάτσαμε έτσι... Εσχαλάτε το μύθο τώρα. Κάτσαμε έτσι όλο το βράδυ. Εγώ η αδιάκριτη. Εγώ δεν μπορώ να σκάσω, άσε με ρε πουλάκι μου. Μια αδιάκριτη, μισό λεπτάκι. Με τα συμπεθέρια κατευθείαν. Φέρε το, βάλε τα στέφανα τώρα. Ναταλή, τώρα μείνε. Εγώ την ερώτηση θα την κάνω. Στο αυτή. Γελάει. Γιατί γελάει, καλό ή κακό είναι αυτό. Κάτσε να πείσω και εσένα. Καλό είναι. Γελάει κι αυτό. Τι καταλάβατε, καλό είναι. Σε καρδίστηκε και ο Νίκος. Θετικό. Καλό πρέπει να... Θα απαντήσετε με ένα ναι ή ένα όχι. Δεν ξέρουν τι τηλεθεατές την ερώτηση, δεν μπορούν να φαντάσουν. Κάνει το γέλιο. Ήταν σωστό. Βγαίνοντας, είδατε κάτι που δεν είχατε αντιληφθεί μέσα, προλάβατε να δείτε κάτι και σας ενόχλησε πολύ. Δεν έχουμε προλάβει να δούμε, δεν έχουμε ανοίξει ακόμα τα κινητά μας, ο Νίκος καθόλου. Δεν έχω ανοίξει το κινητό γιατί... Γιατί έχω ξεχάσει τον κωδικό. Έχει ξεχάσει τον κωδικό. Δεν είσαι ο μόνος. Δεν κατάλαβες. Η Ευδοκία χτες που προσπαθούσαμε να την ταγκάρουμε στο Instagram, δεν θυμότανε πώς είναι το όνομά της. Προσπαθώ να βρω τον κωδικό. Θέλω πάρα πολύ να το ανοίξω, να κοινωνήσω με όλους τους ανθρώπους. Θα σας πω κάτι. Μην σας παίρνει από κάτω, το παθαίνουν όλοι. Δηλαδή το έχω ακούσει και από άλλους και από άλλα παιδιά που συμμετείχαν σε reality και... υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν ξεχάσει ότι είχαν κινητό τελείως. Δηλαδή υπήρχε και αυτό. Α πούμε, θα βρεις. Γεια σου, Νίκο. Πω, πολύ χαίρομαι, ρε φίλε. Με θυμάσαι. Πάρε με ένα τηλέφωνο, με θυμάσαι. Με πάντα σε στήριζα, σε αγαπούσα. Έχω ένα πρόβλημα, γίνεται να με βοηθήσει. Η αλήθεια είναι ότι μετά από εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα. Η Μανούλα, όλα καλά, γιατί είχε άγχος εχθές που δεν ήρθε. Όλα καλά. Όλα καλά. Γιατί με ρωτούσε και σου έλεγα όλα καλά. Α, τώρα που είπε για τη Μανούλα, μπράβο, Ναταλή. Αποθέωνε τον Νίκο, respect να τη πει. Ναι, το είδες, Νίκο. Ήμουν σίγουρη και η γιαγιά. Και η γιαγιά. Γιαγιά μεγάλη μορφή. Μου έδειξε να λέτε για ένα. Ναι, ναι, που πόσαρε. Ναι, πραγματικά συγκινητικό και. Ναι, είδες, θέλω πάρα είχε να μοιάσει το κορίτσι. Αν σα έλεγα αύριο να ξαναμπείτε στο σπίτι. Χίλιες φορές. Αλήθεια. 100.000 φορές. Ναι. Δεν δυσκολεύτηκες ποτέ, ρε εσύ. Με την ίδια σύσταση με τους ίδιους συγκατοίκους. Να μπούμε πότε. Εννοείς μετά από αυτή την εμπειρία αμέσως. Δευτέρα τώρα. Να την έχουμε ζήσει αυτή την εμπειρία και στο καπάκι πάλι. Ακριβώς. Δύσκολο, παιδιά. Έχεις στο μυαλό σου πράγματα που θέλεις να κάνεις μετά από αυτό το μεγάλο έπαθλο.
Ορίστε, αν. Αν έχει κάτι στο μυαλό σου που θες να το κάνει συγκεκριμένα, δηλαδή για σένα, για τον. Για μια Νίκο. Δουλειά, να στήσει κάτι δικό σου. Είναι επαγγελματικό. Σίγουρα επαγγελματικά πρέπει να οργανώσω. Η δουλειά σου ποια είναι, Νίκο? Η δουλειά μου είναι ότι είμαι υπεύθυνο σε τουριστικό γραφείο στο λιμάνι τη Σαντορίνη. Κλείνουμε κρατήσει ξενοδοχείων, κάνουμε μεταφορέ. Σε... Είσαι από εκεί, Σαντορίνη? Όχι, είμαι από Αρκαδία. Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, για να καταλάβει, όταν στο εισαγωγικό του Νίκου γράφανε το μεγαλύτερο καμάκι της Σαντορίνης. Εγώ νόμιζα... ότι είσαι καμάκι... Εγώ... Παίχτης. Νόμιζα ότι είσαι παίχτης. Αλλά εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ότι οι καμάκοι εννοούν τους ανθρώπους που είναι στο λιμάνι και κατεβαίνουν οι τουρίστες και τους κλείνουν τις κρουαζιέρες που έχουν να πάνε στη Σαντορίνη. Ναι. Αυτό έκανε ο άνθρωπος. Στην ουσία, και εγώ όταν μπήκε του λέω «Έλα ρε εσύ καμάκι» και τα λοιπά και μου έμεινε. Το μυαλό σου είναι στο καμάκι. Μα εσύ τι κατάλαβες όταν γράφουν. Είχα συνεννοηθεί με την παραγωγή. Ναι, ηρέμησε και εσύ που είχες. Εσύ συνεννοείσαι για άλλα. Λοιπόν. Άρα έχεις κάτι επαγγελματικό στο μυαλό σου να στήσεις? Σίγουρα πρέπει τώρα που θα έχουμε χρόνο να τα βάλω κάτω, λίγο να οργανώσω τα επαγγελματικά μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα οργανώσω. Ναι, και μην μοιράζεις τα λεφτά, γιατί μέχρι τώρα τα έχεις μοιράσει όλα. Ξεκίνησες, ρε Νίκο, θα δώσω εδώ, θα δώσω εκεί, τι δουλειά θα κάνεις? Δώσε και σε μένα. Εντάξει, εγώ το είχα μπέσει στο μυαλό μου, κοιτάξτε να δείτε. Δεν ήμουν μόνο για τον Νίκο μέσα στο σπίτι και είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Εντάξει, αλίμονο, δεν είναι κακό. Και εννοείται ότι με τη δική μου λογική θα κατανομηθεί έτσι το ποσό. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Επειδή τόση ώρα το χαμόγελο μου έχει παγώσει εδώ, ειλικρινά μαζί σας, το μοναδικό πρόβλημα είναι αυτό. Ότι σας βλέπω ότι είναι μόνο με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και έχουν αρχίσει και φωνάνε εδώ τα σαγόνια μου. Σε νιώθω και εγώ το ίδιο παθαίνω. Σας αγαπώ. Θέλω να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα που μας κρατήσατε, για τις όμορφες αξίες που μας διδάξατε και το μέρος σας να είναι τόσο λαμπρό όσο λαμπρά είναι αυτά τα δύο γλυκά προσωπάκια. Και, εγώ... και η γωνιά με τα φωτάκια. Αυτή η γωνιά πραγματικά ήταν... Άντε, θα ραφτούμε. Εγώ θα χαρώ πολύ να τα βρείτε και εκτός Big Brother, γιατί δεν είναι εύκολο. Αλλά σταμάτα, ρε παιδί μου. Για τώρα να μην είμαστε στα συνεφάκια. Ρε μανία, ρε ο άνθρωπος. Αλλά επειδή είσαστε δύο ξεχωριστά παιδιά, συνειδητοποιημένα, σ' αρέσουν τα δύσκολα. Τότε θα τα καταφέρετε. Εσύ σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί να κάνεις καριέρα με το όνομά της. Το βρήκα τώρα, να του φινάλε, φοβερό.